Καλώς ορίσατε. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου από 7 ως 14 Σεπτεμβρίου στο Παλάτι των Υποτών και στο Αρχαίο Οδείο της Ρόδου. Το Παλάτι των Υποτών ανοίγει πάλι φέτος τις πύλες του για να υποδεχθεί για 15η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου. Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από τις 7 ως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Υποτών, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η οποία έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και στο Αρχαίο Οδείο της Ρόδου. Όπως ξέρουμε όλοι, δύο λόγια, ιδρύθηκε το φεστιβάλ το 2007 με στόχο την αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας του πανέμορφου αυτού τόπου, τον οποίο αγαπήσαμε με την πρώτη ματιά, την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Το φεστιβάλ οργανώνεται από το μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό για τη διάδοση των τεχνών και του ελληνικού πολιτισμού, Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου, Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρόδου, ΔΟΠΑΡ, και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπό την δική μου καλλιτεχνική διεύθυνση, Πινελόπη Σερδάρη, που είμαι και η ιδρύτρια του φεστιβάλ. Έχω δίπλα μου τους εκπροσώπους του ΔΟΠΑΡ, την κυρία Νάση Τρυποσκούφη, τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας, τον κύριο Χρήστο Μπάρδο, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του φεστιβάλ και μου προσωπικά για την υποστήριξή τους στο ΜΕΝ ΔΟΠΑΡ για όλα τα χρόνια από την αρχή που ξεκινήσαμε το 2007 στη ΔΕ Περιφέρεια, που τα τελευταία χρόνια μας έχει αγκαλιάσει και μας στηρίζει, και ελπίζουμε και στο μέλλον να μας στηρίξει ακόμα περισσότερο. Το φεστιβάλ, όπως ξέρετε, έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της ελληνικής περιφέρειας. Έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τα ελληνικά και διεθνή μίντια και προσελκύει κάθε χρόνο φιλόμουσο κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2007 ως σήμερα, σημαντικές ορχήστρες, μουσικά σχήματα και διακεκριμένοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν παρουσιαστεί στο φεστιβάλ, το οποίο επικεντρώνεται στην κλασική μουσική και την όπερα, καθώς και την παρουσίαση Ελλήνων και ξένων καταξιωμένων δημιουργών σε ένα συνδυασμό με πρωτοποριακά crossover μουσικά σχήματα και σοου που εντυπωσιάζουν. Όπως γνωρίζετε, το φεστιβάλ επικεντρώνεται κυρίως στην κλασική μουσική, όπως μας είπε και η κυρία Σερδάρη, φιλοξενώντας κάθε φορά καλλιτέχνες διεθνούς φήμης και εμβέλειας που με χαρά και τιμή φιλοξενούμε στη Ρόδο. Πρόκειται για δράσεις πολιτισμού που θα πραγματοποιηθούν στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και στο Αρχαίο Δίο της Ακρόπολης της Ρόδου, με τη σημαντική στήριξη της ΕΦΑ Αδωδεκανήσου, της Εφορίας Αρχαιοτήτων, δύο χώροι εμβληματικοί, ιστορικής σημασίας, αντάξει, ιδανική του επίπεδου τόσο σημαντικών μουσικοθεατρικών εκδηλώσεων. Να μεταφέρω τις ευχές και τη στήριξη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κ. Γιώργου Χατζημάρκου, για το Διεθνές Φεστιβάλ της Ρόδου, και να σας πω ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει επενδύσει σε ποιοτικές εκδηλώσεις όπως αυτή ακριβώς που έχει προαναγγελθεί. Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους στηρίζουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου. Η πρώτη είναι η προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού. Η δεύτερη είναι η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο τρίτος λόγος είναι η προβολή στο εξωτερικό της Ρόδου, του Νοτίου Αιγαίου και της Ελλάδος γενικότερα, μέσα από συνεργασίες με μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς. Με χαρά καλωσορίζουμε την πρόεδρο, την κυρία Σερδάρη, και ευχόμαστε αυτό το φεστιβάλ να συνεχίσει να στηρίζεται πολλά χρόνια, γιατί αναδεικνύει την διαφορετικότητα που έχει αυτός ο τόπος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η παραγωγή νομίζω είναι η πιο μεγάλη παραγωγή όπερας που το φεστιβάλ παρουσιάζει, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αποφάσισε να το κάνει μαζί μας.
η σκηνοθεσία, όλη η παραγωγή είναι βασισμένη σε δύο στοιχεία, τα οποία είναι εντελώς αντίθετα μεταξύ τους. Το πρώτο στοιχείο είναι το original play, το έργο, γραμμένο το 1665 από τον Μολιέρ, ο Don Juan, το οποίο τότε όταν γράφτηκε ήταν ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Αυτό το έργο είχε γραφτεί, το είχε γράψει ο Μολιέρ, γιατί ήθελε να σχολιάσει τις ιδιοσυγκρασίες της αριστοκρατίας του Παρισιού τον 17ο αιώνα. Κοιτάξτε, δεν τους άρεσε καθόλου, εννοείται, αυτά που είχε γράψει για τους αριστοκράτες, και τα είχαν σχεδόν κόψει όλα. Οπότε υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες εκεί μέσα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Βασισμένο σε αυτό το έργο, ο Λορέντζο Δαπόντε, ο οποίος ήταν Ιταλός αλλά ζούσε στη Νέα Υόρκη, έγραψε το λιμπρέτο του Ντον Τζοβάνι, το σκανδαλιστικό λιμπρέτο. Πρέπει να πω ότι εμένα με γοητεύει ιδιαίτερο στη δημιουργία παραστάσεων όπερας σε μη θεατρικούς χώρους που έχουν έτσι μια ιδιαίτερη ιστορικότητα και ένα μνημειώδη χαρακτήρα. Είναι μια διαδικασία που προκαλεί τη δημιουργία, ας το πούμε, βιενών αντιθέσεων αλλά και συμπλέψεων με το κείμενο και τον χώρο. Και εν τέλει και με το ίδιο το κοινό, και πάνω σε αυτό δουλέψαμε. Εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι πολύ για τέτοιους χώρους και τους επισκέφτομαι πολύ νωρίτερα από τη δημιουργία της παράστασης, όπως έγινε και στην περίπτωση της Ρόδου, που ήρθα με την κυρία Σερδάρη αρκετά νωρίς από το Μάιο, για να έτσι διαισθανθώ και αφουγκραστώ την ποιητική αυτού του τόσο ιδιαίτερου χώρου. Όπως σας προείπε και ο κύριος Κοροναίος, η προσέγγιση της παράστασης ανήκει στο πεδίο του μεταμοντέρνου. Μεταφέρουμε την ιστορία στη δεκαετία του 90, με πολλές αναφορές έτσι σε αυτό το πολύ στυλιζαρισμένο σύμπαν του Πέντρο Αλμοντόβαρ. Ποικίλες και πολλαπλές άλλες αισθητικές και καλλιτεχνικές αναφορές, κάποιες είπε ο κύριος Κοροναίος. Υπάρχουν πολλές αναφορές στην αισθητική και στο σύμπαν του Πιέτ Μοντριάν, στο Memphis Group, από το οποίο έχω χρησιμοποιήσει ένα ύφασμα από τη συλλογή του Αντίκα, που έχουμε ντύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του σκηνικού. Υπάρχουν όμως και αναφορές, έχω στηριχτεί και σε πολλές αναφορές, στον δραματικό χρόνο και χώρο του έργου, που είναι το ροκοκό, και πάνω σε αυτό στηρίζεται ο τρόπος με τον οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει ντυθεί το σκηνικό, δηλαδή οι πτυχώσεις, οι θεατρικές πτυχώσεις που χρησιμοποιούνταν την περίοδο του Μπαρόκ, τις έχω χρησιμοποιήσει και έχω με αυτόν τον τρόπο ντύσει το σκηνικό χώρο. Χρησιμοποίησα όμως ένα πολύ σύγχρονο βιομηχανικό υλικό, αντί για τον μπροκάρ και το βελούδο που συνήθως χρησιμοποιούνταν σε εκείνη την εποχή. Χρησιμοποίησα ένα πολυμερές κεφαλαιονοειδές, το οποίο θα δείτε να δρά και να διαδρά με το χώρο στην παράσταση. Εντελώς.